Συνεχίζονται οι υποθέσεις επιστροφής χρημάτων στο ΙΚΑ λόγω του ότι οι σημερινοί συνταξιούχοι έπραταν παράνομα κατά το ασφαλιστικό του ταμείο οικογενειακά επιδόματα στο πρωτοδικείο Καβάλας. Πρόκειται για μια μεγάλη εκκρεμότητα που υπάρχει μόνο στην Καβάλα και το Αγρίνιο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, Αθανάσιο Αθανασίου, για την οποία έχει ήδη κατατεθεί ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ η πρωτοβουλία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τον νομό Καβάλας συνεχίζεται. Η ιστορία και η ιδιαιτερότητα που εμφανίζεται τόσο στην περιοχή μας όσο και στην περιοχή του Αγρινίου. Παράλληλα όμως συνεχίζεται και η ταλαιπωρία χιλιάδων ασφαλισμένων του ΙΚΑ, οι οποίοι καλούνται μετά από χρόνια να επιστρέψουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Ένα ποσό που ουσιαστικά στην πράξη αδυνατούν να το πληρώσουν σήμερα εν έτη 2015. Πρόκειται για περίπου 2.500 πρώην εργαζόμενους που εισέπρωταν παράνομα, όπως ισχυρίζεται το ΙΚΑ, οικογενειακά επιδόματα τα έτη 2003 έως 2006. Ζητάει να πληρώσω από το 2005 καθυστερούμενο οικογενειακό επίδομα. Εμείς δεν κάναμε τέτοια χαρτιά, δεν είπαμε πουθενά τίποτα. Ο άντρας μου είναι 25 χρόνια μια σπάνια αρρώστια κατάκητος, ούτε μιλάει ούτε λαλάει, μας τα κόψαν γιατί δεν έχουν λεφτά. Αυτά. Τους έδωσαν κάποια επιτροπή, αποφάσισε ότι κάποιος δικαστής τέλος πάντων στην Καβάλα ότι έπρεπε να παίρνουν κάποιοι κάποιο οικογενειακό επίδομα. Πήγαν όλοι αθρώα, φαντάζομαι, στην δεξιόχη, πήραν το επίδομα, ούτε το κλέψαν, ούτε τίποτα. Ήταν μια παροχή που τη δώσανε και ο καθένας την έπαιρνε. Εννοείται αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα τώρα του ζητάνε να δώσουν, δηλαδή είναι περίπου 40 ευρώ το μήνα επί 10 χρόνια, επί δώρα Χριστουγέννων κλπ. Είναι γύρω στα 5 με 6 χιλιάρικα. Συν οι τόκοι δικαστικοί 10%. Δηλαδή κάπου 12 χιλιάρικα καλούνται να δώσουν πίσω. Όπως σας είπα, ο πεθερός μου είναι κατάκητος, έπαιρνε επίδομα συμπαράσταση γιατί το δικαιούταν 90% αναπηρία, τα οποία τώρα με τις περικοπές του θα κόψαν όλα. Έχει εξωνοσοκομιακή νοσοκόμα, έχει πάμπερς, έχει 1000 πράγματα και καλείται τώρα επιπλέον να τις κόψουν το επίδομα και να πληρώνει και αυτά που έπαιρνε μέχρι σήμερα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται δηλαδή. Αυτά είναι νόμιμα, τα δώσαν τα λεπτά. Δεν τα κλέψαν οι άνθρωποι. Τώρα τι θέλουν αυτοί, δεν ξέρω τι ζητάνε από εμάς. Και μας καλάνε τα παιδιά τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτοί τι απόφαση θα βγάλουν αυτοί. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τι φταίμε εμείς καταρχήν να εγκαλεί εμάς και γιατί δεν εγκαλούν την επιτροπή η οποία, αν ήταν λάθος, μας την παραχώρησε. Δεν διεκδικήσαμε τίποτα. Απλώς δεν αρνηθήκαμε ένα δικαίωμα που η πολιτεία μας παραχώρησε. Το λάθος μας ήταν αυτό. Έπρεπε να το αρνηθούμε. Εάν το ήταν απαραίτητο να σωθεί τώρα ο τόπος, από τα 20 ή 30 ευρώ του οικογενειακού επιδόματος που παίρνουμε εμείς, οι ηλικιωμένοι και οι υπερήλικες, ας μας το κόβαν χωρίς να μας ταλαιπωρούν.